Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι μου, σε ένα τρίτο επεισόδιο μου στην Ταϊλάνδη και 160 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ. Βρίσκομαι στην περιοχή Κατσαναμπούρι, όπου θα ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο θα μας ταξιδέψει στις ράγες του Μπουρμά Railway, όπως θα δείτε πίσω μου, και λίγα μέτρα από την άλλη πλευρά, όπου θα γυρίσω να σας κάνω 180 μοίρες, είναι ο διάσημος ποταμός Κβάι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα σημαντικότερα για αυτό το τρίτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι μου, και η συνέχεια θα είναι μαγική. Φύγαμε! Τι βλέπετε πίσω μου, φίλες και φίλοι? Τον ποταμό Κβάι φυσικά. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και διάσημους ποταμούς στην Ταϊλάνδη και βρίσκεται στην περιοχή Κατσαναμπούρι. Μετά την δεκαετία του 60, αυτός ο ποταμός ονομάστηκε Κβάι Γιάι River, όπου σημαίνει μεγάλος ποταμός. Ο ποταμός διασχίζει επίσης το εθνικό πάρκο Σαϊγιόκ, όπου η έκτασή του είναι 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπουρμά Railway, ή αλλιώς ο σιδηρόδρομος του θανάτου μεταξύ Ταϊλάνδης και Βιρμανίας, περίπου 415 χιλιόμετρων, ο οποίος έχει φτιαχτεί από το 1940 έως το 1943 και ενώνει τις δύο γειτονικές χώρες. Το έργο λοιπόν, φίλοι μου, είχε ως στόχο να συνδέσει την Ταϊλάνδη με τη Βιρμανία, συνδέοντας τους υπάρχοντες σιδηροδρόμους και στα δύο μέρη. Όσο για τη συγκεκριμένη γέφυρα την οποία βλέπετε, χρειάστηκαν 250.000 πολίτες της Ανατολικής Ασίας και υποβλήθηκαν σε καταναγκαστικές εργασίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κατασκευή του σιδηρόδρομου του θανάτου. Περισσότεροι από 90.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην κατασκευή αυτής εδώ της γέφυρας, όπως και 12.000 στρατιώτες των συμμάχων. Παιδιά, πραγματικά η φάση εδώ πέρα είναι πάρα πολύ όμορφα, όχι από ιστορική σημασία, αλλά βρισκόμαστε σε μια δασόδη περιοχή στην οποία περπατάμε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή και ακούμε ήχους από πουλιά και από άλλα διάφορα. Τα ακούτε? Ακούστε λίγο. Πραγματικά όλοι αυτοί οι ήχοι και οι μυρωδιές της φύσης, οι οποίες αναδύονται, νομίζω είναι κάτι μοναδικό και μας χαρίζει μια ιδιαίτερη ελευθερία, πώς να το πω, δεν ξέρω παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ πέρα. Εμείς έχουμε φτάσει από την επόμενη πλευρά του ποταμού Κβάι, έχουμε περάσει σχεδόν όλη τη γέφυρα και δεν έχουμε, όπως βλέπετε, κανέναν τουρίστα και μπορούμε πάρα πολύ όμορφα να κάνουμε τις φωτογραφίες μας, να πάρουμε κάποια πλάνα και να είμαστε πιο ήσυχοι σχετικά με το μπούγιο, το οποίο θα δείτε τέρμα κάτω. Αν έρθετε λοιπόν εδώ πέρα στον ποταμό Κβάι και στη διάσημη γέφυρα, θα διασχίσετε την γέφυρα μέχρι το τέλος και θα με θυμηθείτε ότι θα είναι πάρα πολύ πιο όμορφα.